καλώς ήρθατε σε μία σειρά επεισοδίων με τίτλο Women in Tech Business. Στόχο έχουν να παρουσιάσουν και να αναδείξουν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις σε εταιρείες τεχνολογίας. Και φυσικά όλες αυτές οι γυναίκες να σταθούν φωτεινά παραδείγματα για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Απέναντί μου έχω μία γυναίκα που έζησε αλλά και διαμόρφωσε η ίδια μέσα από την εργασία και το έργο της την ελληνική πραγματικότητα σε επιχειρήσεις πληροφορικής εδώ και 30 και χρόνια. Είναι η Μαρίκα Λάμπρου. Είναι μια γυναίκα μάχημη, είναι μια γυναίκα με πάθος, είναι μια σπουδαία Women in Tech Business. Είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, είναι μέλος τριών διοικητικών συμβουλίων. Είναι μέντορας και έχει διατελέσει για πολλά χρόνια CEO. Και είναι και συγγραφέας του βιβλίου «Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή». Κυρία Λάμπρου, χαίρετε. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ κοντά μας. Και εγώ πάρα πολύ χαίρομαι που σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να υποστηρίξω μια τόσο σημαντική και αξιόλογη πρωτοβουλία. Και να σας πω, έχω αρχίσει να ντρέπομαι γιατί, okay, τα είπατε, μου βλέξατε το εγκόμιο. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μακριά η διαδρομή. Έχω προσπαθήσει να κάνω το καλύτερο δυνατό και να είμαι κι εγώ ένα μικρό παράδειγμα. Ίσως όχι πολύ φωτεινό, αλλά ένα μικρό παράδειγμα για τις γυναίκες. Είστε με τριόφρον. Εγώ θα κρατήσω αυτό το μακρά διαδρομή και θα ήθελα να πιάσουμε λίγο το νήμα, το μύτο της Μαρίκας από την αρχή και να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που καθόρισε την απόφασή σας να ακολουθήσετε το δρόμο των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Η προφανής αφορμή για να επιλέξω σπουδές και καριέρα στον χώρο της τεχνολογίας ήταν η αγάπη μου για τα μαθηματικά και τη χημεία. Αλλά για να πούμε και τη βαθιά αλήθεια, αυτό που περισσότερο με ιντρίγκαρε ήταν το γεγονός ότι δεν σπούδασαν πολλές γυναίκες μηχανικοί, τουλάχιστον τα χρόνια τα δικά μου, και μιλάμε για 30 χρόνια και πριν. Και πράγματι ήμασταν πολύ λίγες. Θυμάμαι ότι δεν ήμασταν ούτε 10% στη σχολή, σε όλα τα έτη. Αυτό ήταν ένας λόγος που με έκανε να σπουδάσω ο χημικός μηχανικός και στη συνέχεια να ασχοληθώ στον χώρο της τεχνολογίας. Και κατά βάθος τι ήταν, δηλαδή, ότι μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα ζόρικα και παίρνω μεγάλη ικανοποίηση από το να καταφέρνω έτσι τις δυσκολίες να τα βγάζω πέρα, αλλά και να γίνομαι παράδειγμα για άλλες γυναίκες πολλές. Πράγμα το οποίο προσπαθώ τα τελευταία πολλά χρόνια, να τους πω δηλαδή ότι μπορείτε. Μπορούμε να προσπαθήσουμε και να τα καταφέρουμε. Κρατάω το 10%. Κρατάω ότι σας αρέσουν τα ζόρικα, γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό, καθώς το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε εταιρείες πληροφορικής είναι ακόμα πολύ πολύ χαμηλά. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι λίγο για την επαγγελματική σας πορεία, μια και είμαστε Women in Tech Business, όλα αυτά τα χρόνια. Να κάνουμε μια έτσι σύντομη περιγραφή, όσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πολύ σύντομα, γιατί είναι δύσκολο να τα συμπτύξεις τώρα. 30 χρόνια έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Με ειλικρίνεια να σας πω ότι τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν δύσκολο να βρω εργασία σαν μηχανικός. Ευτυχώς κατάλαβα γρήγορα ότι μου αρέσουν τα marketing, τα εμπορικά, τα διοικητικά. Φρόντισα να κάνω και ένα μάστερ σε διοίκηση επιχειρήσεων και βρέθηκα σε εμπορικό τμήμα μεγάλης εταιρείας, η οποία παρήγαγε τότε, υπήρχε και παραγωγή στην Ελλάδα, ηλεκτρικές συσκευές. Και έγινα product manager λοιπόν για κάποιες ηλεκτρικές συσκευές. Επαφή με εμπορικό, ένα συνδυασμό στην ουσία marketing και τεχνολογίας. Χωρίς να το πολύ καταλάβω, μετά από λίγα χρόνια βρέθηκα στην αγορά πληροφορικής που είχε μεγάλη φούσκωση και ανάγκη από στελέχη μηχανικούς που να έχουν και λίγο εμπορική εμπειρία. Και σε αυτή την αγορά δεν το περίμενα ποτέ, αλλά έμεινα 20 χρόνια, πέρασα από πολύ μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές, φοβερά σχολεία. Μου δόθηκε η δυνατότητα να ταξιδέψω σχεδόν σε όλες τις χώρες στο εξωτερικό, να γνωρίσω ανθρώπους από παντού στον κόσμο, να δω άλλες κουλτούρες, άλλες νοοτροπίες, να δω την τεχνολογία στην καρδιά της, εκεί που εξελίσσεται, και αυτό ήταν η Αμερική, έτσι, ή συνεχίζει να είναι, νομίζω, σε σημαντικό βαθμό. Και ταυτόχρονα μου δόθηκε και η δυνατότητα να αρχίσω να μοιράζομαι με ομάδες, να συνεργάζομαι με ομάδες, να διοικήσω ομάδες. Και μετά κατάλαβα την επόμενη μεγάλη μου αγάπη στα επαγγελματικά, που είναι το πώς να βοηθάς τους ανθρώπους να αναπτύσσονται, να γίνονται καλύτεροι σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες. Το ρόλο του διοικητή, του leader, αν θέλετε, εγώ τον κατάλαβα σαν ένα ρόλο που υποστηρίζει άλλους ανθρώπους. Περισσότερο νομίζω λειτουργήσα σαν servant leader και είναι οι παλιοί μου συνάδελφοι για να το επιβεβαιώσουν αυτό, παρά σαν ένας leader που απλώς είναι μπροστά και καθοδηγεί. Και δείχνει ότι εκεί πρέπει να πάμε.
Πηγαίναμε μαζί και καταφέραμε πολύ ωραία πράγματα μαζί, είμαι πολύ περήφανη. Υπέροχο ακούγεται όλο αυτό. Πραγματικά είστε εσείς περήφανοι, μας κάνετε και εμάς περήφανους που είμαστε γύρω σας. Και ήθελα να πούμε λίγο, είστε μια πολύ ταξιδεμένη λοιπόν γυναίκα που έχει περάσει από διάφορες εταιρείες. Πώς νιώσατε αυτό το στερεότυπο, νιώσατε ότι αντιμετωπίζεστε κάπως διαφορετικά και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, ποια είναι η ευθύνη των ίδιων των γυναικών απέναντι στα στερεότυπα? Ευρύτατο το θέμα που βάζετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν με μπλόκαρε το γεγονός ότι ήμουν γυναίκα, γιατί δεν επέτρεψα εγώ να με μπλοκάρει, αλλά πολλές φορές αντιμετωπίστηκα, όχι με υποτίμηση θα σας πω, γιατί η επαγγελματική μου επάρκεια δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Όμως αντιμετωπίστηκα από συναδέλφους μου, είτε πάνω είτε κάτω είτε δίπλα, σαν ένα περίεργο «ον». Γιατί δεν ήμουν το πρότυπο γυναίκας που είχαν στο μυαλό τους, ή ίσως δεν ήταν η γυναίκα που είχαν δίπλα τους ή που θα επέλεγαν να είναι δίπλα τους. Σε αυτό βέβαια σημαντικό ρόλο, στο να αυτή η πορεία να ολοκληρωθεί τόσο καλά και τόσο επιτυχημένα, έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο σύντροφος της ζωής μου, ο οποίος ήταν πάντα υποστηρικτικός και κατανοούσε απολύτως ότι εγώ ήθελα να είμαι και γυναίκα και σύζυγος και μητέρα και να κάνω και την καριέρα μου. Mm-hmm. Όμως, αν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα, πρέπει να πω ότι επειδή είδα πάρα πολλές γυναίκες να ξεκινάνε, αλλά καθώς προχωρούσαν προς τα πάνω όλο και λιγότερος, όλο και να μικραίνει ο αριθμός και το ποσοστό, είναι δική μας επιλογή το πώς θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας και είναι δική μας επιλογή το να αναπαιτήσουμε να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες και οι αρχές με τις οποίες θέλουμε να ζούμε. Δεν διεκδικούμε πολλές φορές. Λυπάμαι που το λέω, αλλά βλέπω συχνά και νέα κορίτσια που δεν διεκδικούν τόσο όσο αξίζουν ή όσο θα έπρεπε. Οπότε υπάρχει έτσι η ζυγαριά δεν είναι ακόμα ίση, έτσι νιώθω κι εγώ στους χώρους στους οποίους κινούμε. Τι πραγματικά θα έπρεπε να γίνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στο να αλλάξουν οι συνειδητές αλλά και οι ασυνείδητες προκαταλήψεις απέναντι στις γυναίκες? Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και τα σημερινά νέα κορίτσια γεννιούνται σε οικογένειες που οι ρόλοι είναι σαφώς καθορισμένοι. Δηλαδή δύσκολα θα δεις έναν πατέρα που να σιδερώνει και λίγο πιο δύσκολα θα δεις μία μητέρα που να αλλάζει λάμπες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται και το τι θα κάνεις στο μέλλον, τι επάγγελμα θα επιλέξεις και τα λοιπά. Τα πρότυπα δηλαδή. Τα είναι πρότυπα, αυτό ναι, που ναι. Εμείς οι ίδιοι, οι ίδιες, στεκόμαστε, ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιες στεκόμαστε απέναντι στον εαυτό μας. Ακριβώς. Και πώς αυτοπροσδιοριζόμαστε και πώς αυτοπαρουσιαζόμαστε, ναι, στους γύρω μας. Αλλά στη συνέχεια υπάρχει και κάτι άλλο. Βλέπω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, και αν δούμε τις στατιστικές και τους αριθμούς, αυτό επιβεβαιώνεται, οι γυναίκες όλο και περισσότερο σπουδάζουν θετικές επιστήμες, όλο και περισσότερο σπουδάζουν τεχνολογία και μάλιστα κατά τεκμήριο και με πολύ καλές επιδόσεις, συχνά καλύτερες από αυτές των ανδρών. Αρχίζουν να εργάζονται λοιπόν σε θέσεις ή σε εταιρείες τεχνολογίας. Και στη συνέχεια, για κάποιο περίεργο λόγο, που δεν είναι καθόλου περίεργος, γιατί και εκεί έρχεται το παλαιό στερεότυπο να δουλέψει, όταν είναι σε φάση να δημιουργήσουν οικογένεια, αποφασίζουν ή αναγκάζονται, επειδή οι συνθήκες στην οικογένεια και στο περιβάλλον το οικογενειακό είναι δύσκολες, αναγκάζονται να κάνουν λίγο πίσω στην καριέρα τους, έως πάρα πολύ πίσω, έως να την εγκαταλείψουν, το οποίο είναι τραγικό σφάλμα. Εάν συνεισφέρουν και οι δύο σύζυγοι, και ο πατέρας και η μητέρα, στο μεγάλωμα των παιδιών, είναι εφικτό να μεγαλώσεις παιδιά και να κάνεις και καριέρα. Είναι δύσκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί το έχω ζήσει, αλλά είναι εφικτό. Όμως, για αυτό το λόγο που είπαμε, πέφτουν όλες οι ευθύνες, όλα τα βάρη πάνω στους ώμους των γυναικών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αντέχουν, να βάζουν σαν προτεραιότητα την οικογένεια και βέβαια εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία. Οπότε, ίσως η διεκδίκηση που είπατε προηγουμένως να μην σταματά στο εργασιακό περιβάλλον όπου πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και να υπάρχει μέσα μας ως σκέψη πρώτα ότι θα πρέπει να διεκδικούμε στο εργασιακό μας περιβάλλον, mm-hmm, ό,τι μας αναλογεί και ό,τι μας αξίζει, αλλά να το διεκδικούμε και στο οικογενειακό μας περιβάλλον και στην προσωπική μας ζωή. Αυτό καταλαβαίνω. Έτσι. Από όλο αυτό που μας είπατε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, να διεκδικούμε την ύπαρξή μας, τον ολόκληρο εαυτό μας, γιατί ο ολόκληρος εαυτός μας είναι αυτά που αγαπάω, αυτά που έχω σπουδάσει, η δουλειά που θέλω να κάνω, τα παιδιά που θέλω να αναθρέψω, ο σύντροφος με τον οποίο θέλω να περάσω τη ζωή μου, είναι όλα αυτά. Δεν είναι μόνο κάποια. Άρα
η συμβουλή, ξέρετε, ό,τι και να κάνουν οι επιχειρήσεις, ό,τι και να κάνει η πολιτεία, δεν είναι αρκετό αν δεν αλλάξει η νοοτροπία μέσα στην οικογένεια. Όταν πρωτοβγήκαν οι κουότες, οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν μαχητικά εναντίον τους, γιατί το θεωρώ υποτιμητικό να μπαίνω σε ένα διοικητικό συμβούλιο ή στο executive committee μιας επιχείρησης, επειδή είμαι γυναίκα. Mm-hmm. Όμως στη συνέχεια είδα ότι χρειάζονται για κάποια χρόνια μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία. Ακριβώς, χρειάζονται. Χρειάζονται για να μας παροτρύνουν και να μας πούνε προσπάθησε, μην τα παρατάς. Πραγματικά θέλω να συμβουλεύσω τις νέες κοπέλες, αλλά και τις μανάδες και τους πατεράδες τους. Αφήστε τες να ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες δυνατότητες. Γιατί να μένουμε πίσω? Mm-hmm. Χάνει όλος ο κόσμος όταν γίνεται αυτό. Έχουμε μια πολύ ωραία δυναμική στην κουβέντα μας, αλλά έχω μια ερώτηση που δεν θέλω να την αφήσω. Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπήρχε κάποια στιγμή που ήταν έτσι λίγο δύσκολη, ίσως μια στιγμή απογοήτευσης σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία σας. Ναι, υπήρξαν στιγμές. Η πιο δύσκολη στιγμή επαγγελματικά, θα πω τώρα, δύο περιπτώσεις και ιδίως στη δική μου περίπτωση είχαν να κάνουν με ανθρώπους. Η μία μεγάλη δυσκολία που συνάντησα ήταν όταν δέχτηκα επί μακρόν πόλεμο από τον προϊστάμενό μου σε κάποια εργασία, διότι δεν είχαμε την ίδια χημεία, αλλά παρόλα αυτά ζήσαμε μαζί αρκετά χρόνια εγώ σαν αναγκαίο κακό για εκείνον. Και χρειάστηκε πολλές φορές να επιστρατεύσω το πείσμα μου και την υπομονή μου για να πω όχι, θα αντέξω, όχι, θα συνεχίσω. Και η άλλη φορά ήταν κάποια φορά που αισθάνθηκα προδομένη από κάποιον συνάδελφο που δεν τα κατάφερνε κάπου καλά και του έδωσα τη δυνατότητα και του είπα ξεκάθαρα θέλω να προσπαθήσεις και εγώ θα σε βοηθήσω, θα σε στηρίξω. Και τελικά όλο αυτό γύρισε εναντίον μου. Mm-hmm. Και τις δύο φορές, λοιπόν, ήταν πως κάποιοι άνθρωποι με έκαναν να νιώθω. Δηλαδή. Ναι. Αλλά δεν με έκαναν να υποχωρήσω ή να αποχωρήσω όλο αυτό. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ νιώθω μια δύναμη που βγήκε μέσα από όλο αυτό, μέσα από αυτή τη... Ναι, ανθεκτικότητα. Μια ανθεκτικότητα, ναι. Γίνατε πιο ανθεκτικοί, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Η ανθεκτικότητα. Να σας πω αν κάτι έμαθα σε αυτά τα 30 βάλε χρόνια και το μαθαίνω ακόμη και σήμερα, είναι ότι είναι πολλές φορές που θα σκουντουφλήσεις, θα πέσεις, είτε από δικό σου λάθος, είτε γιατί κάποιος σου βάλε τρικλοποδιά. Και συνέχεια έχω μια εικόνα στο μυαλό μου, ότι έχουν ματώσει τα γόνατά μου, αλλά σηκώνομαι, τα σκουπίζω και συνεχίζω να προχωράω. Και κάπως έτσι. Να φύγουμε από τα δύσκολα και να περιγράψουμε τώρα ακριβώς το άλλο άκρο. Μια στιγμή μεγάλης ικανοποίησης, μεγάλης χαράς που θα μπορούσατε να επιλέξετε από την πορεία σας. Είναι στιγμές μη υπομένες. Δηλαδή, η χαρά συνήθως δεν είναι λόγια, όπως σου λέει κάποιος, είναι ένα βλέμμα. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν τώρα, μετά από τόσα χρόνια, συναντάω είτε τυχαία, είτε σε κάποια δουλειά, ή ακόμα αν θέλετε και σε κάποια κοινωνική περίσταση, ανθρώπους με τους οποίους είχαμε συμβιώσει επαγγελματικά και οι οποίοι μου λένε ένα ευχαριστώ που και εγώ δεν ξέρω γιατί μου το λένε. Mm-hmm. Και κάποιοι βέβαια μου λένε ότι πήρα από σένα πράγματα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση, πραγματικά. Ηθικό είναι το ζήτημα, δηλαδή η ικανοποίησή σας πηγάζει από μέσα, από ό,τι καταλαβαίνω. Πηγάζει από την ψυχή, από την καρδιά. Και όχι από τις επιτυχίες, δηλαδή για μένα δεν λέει και τίποτα το ότι ήμουν CEO σε κάποιες εταιρείες για 15 χρόνια κτλ. Ναι, μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να δω και να κάνω πράγματα, αλλά περισσότερο μου δόθηκαν ευκαιρίες να αλλάξω πράγματα και να βοηθήσω ανθρώπους. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτό το πήραν θετικά, είναι σαν να μου επιβεβαιώνουν ότι ξέρεις, άγγιξες θετικά. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που μπορώ να πάρω μαζί μου και δεν μπορεί να μου το κλέψει κανείς και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Εδώ που έχετε φτάσει να καθοδηγείτε και να είστε μέντορας, να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμα, αν μπορεί να εκφραστεί μέσα σε 2-3 αράδες, προς όλες τις νέες γυναίκες και προς όλες τις γυναίκες γενικότερα, ώστε να κλείσει επιτέλους αυτή η ψαλίδα της ανισότητας, των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων απέναντι στις γυναίκες. Τι θα συμβουλεύατε, πώς θα θέλατε να κλείσουμε? Όσο και να σας φανεί περίεργο, θα πω ότι το πρώτο που θα συμβούλευα είναι ταπεινότητα. Γιατί αυτό καμιά φορά λείπει και όταν αυτό λείπει δεν έχουμε αυτογνωσία και δεν καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε ή δεν καταλαβαίνουμε πού βρίσκονται γύρω μας. Άρα καλό είναι με ταπεινά να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο
να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε ένα μικρό λιθαράκι σε μια τεράστια παραλία. Ένα μικρό μόνο, αλλά μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή. Να πιστεύουμε στον εαυτό μας, ταπεινότητα μεν, αυτοπεποίθηση δε, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να μην χαμηλώνουμε τα όνειρά μας. Μπορούμε ο καθένας με την προσπάθειά του να αλλάξουμε λίγο τον κόσμο που είναι γύρω μας. Και αν όλοι αλλάξουμε τον κόσμο που είναι γύρω μας, θα αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος. Και βέβαια οπωσδήποτε να είμαστε διεκδικητικοί και κυρίως διεκδικητικές. Πραγματικά αυτό, το να διεκδικούμε όσο αισθανόμαστε ότι μας αξίζουν, να πολεμάμε, να βάζουμε κόπο, αλλά να βάζουμε και πάθος. Εγώ λέω καμιά φορά ότι αν δεν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, τη δουλειά σου, αν δεν σε παθιάζει, αν δεν δουλεύεις με την ψυχή σου, άστο, φύγε, πήγαινε κάπου αλλού. Μη συνεχίζεις. Είναι η μία και μοναδική ζωή που έχεις και πρέπει να τη ζήσεις με δύναμη και με πάθος. Άρα, με πάθος διεκδικούμε τα όνειρά μας και τη θέση μας στον κόσμο αυτό. Μας αξίζει. Κυρία Λάμπρου, νιώθω ότι και μόνο με αυτή την κουβέντα μας, που ήταν έτσι πολύ ουσιαστική και πολύ βαθιά ταυτόχρονα, γύρισε λιγάκι ο τροχός. Ελπίζω. Ελπίζω, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.